Καλημέρα στην Κομωτινή και σε όλη την Τράκη. Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα λίγο την φιλοσοφίζουσα έτσι πλευρά της σημερινής εκπομπής. Και εφόσον έχουμε δυστυχώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι άλλα μόνο 14-15 λεπτά εκπομπής, εκτός αν μας προσφέρετε και λίγα λεπτά ακόμα, τι θα θεωρούσατε εσείς ως γνήσιο πατριωτισμό, αυτό που έχει μέσα και την έννοια της επίγνωσης των λαθών μας και τη δυνατότητα υπέρβασης σε επίπεδο ατομικό, συλλογικό, έχει μέσα την κέντρο αντίληψη των πραγμάτων, την πλατωνική αλλά και τη στενότερη, την πολιτική, έχει μέσα το μεταρρυθμισμό, έχει την πρόοδο, έχει το κέντρο γενικότερα. Ναι, αυτή τη στιγμή ο ζήγρος πατριωτισμός είναι στην πραγματικότητα να αναλάβουμε μόνοι μας τις ευθύνες για τα προβλήματα που έχουμε ως κοινωνία και ως οικονομία και ως χώρα και να βάλουμε τάξη μόνοι μας στα ζητήματα του οίκου μας, της χώρας μας. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι μόνο εμείς έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα να δώσουμε τις λύσεις που ταιριάζουν στον ελληνικό λαό για να ξεφύγουμε από τις κρίσεις οι οποίες είναι πολλαπλές, δεν είναι μόνο οικονομική, είναι αξιακή, είναι πολιτική, είναι θεσμική, σε πάρα πολλά επίπεδα λοιπόν έχουμε κρίσεις και μόνοι μας πρέπει να αναλάβουμε και να φτιάξουμε λύσεις συμβατές προς την ιστορία μας και προς τις αντιλήψεις του λαού μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε προφανώς δεν έχουμε καμία λύση και φυσικά οι λύσεις που θα πρέπει να δώσουμε, γι' αυτό έχει σημασία η έννοια του μεσαίου χώρου, του κέντρου, θα πρέπει να είναι λύσεις οι οποίες ενώνουν, οι λύσεις οι οποίες αγκαλιάζουν όλους τους ανθρώπους και δίνουν τη δυνατότητα και τον χώρο να προκόψει ο καθένας όπως νομίζει και να ζήσει τη ζωή του όπως νομίζει σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας που βρίσκονται στην επικράτειά της. Για να πάμε λοιπόν σε μια διαφορική, δηλαδή μια κλασική διαλεκτική αντιπαράθεση, αντιπαραβολή της εσωστρέφειας, του ακραίου εθνικισμού και ακόμα χειρότερα της μυσαλλοδοξίας και με τη στενή έννοια των εθνικών θεμάτων αλλά και με τη γενικότερη έννοια της αυτοαντίληψης και του αυτοπεριορισμού του ανθρώπου, του αρνητικού δηλαδή περιορισμού του ανθρώπου μόνο στο τυχαίο γεγονός και τη συγκυρία της γέννησης, δηλαδή επειδή γεννήθηκε σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να κουβαλά με περηφάνεια ακόμα και όταν δεν υπάρχουν λόγοι να είναι περήφανος, αλλά να κουβαλά με περηφάνεια αυτή την ταυτότητα για την οποία μάλλον γέλοτα προκαλεί η σχέση με την αρχαιότητα ως όνομα τουλάχιστον. Για να πάμε λοιπόν σε αυτή την αντιπαραβολή πριν φτάσουμε στο θέμα των εθνικών θεμάτων, τα αμυγή. Πόσο ξεκάθαρο είναι και για σας ότι η τυχαιότητα, το τυχαίο γεγονός ότι ζεις, μεγαλώνεις σε μια πατρίδα, σε μια οικογένεια, σε ένα χώρο, με μια γλώσσα συνήθως, με μια θρησκευτική καταβολή, με ήθη και έθιμα συγκεκριμένα, πόσο περιοριστικό, πόσο εσωστρεφές είναι για σας το να λέει κάποιος ότι αυτό είναι και δεν είναι τίποτε άλλο και οτιδήποτε άλλο είναι δευτερεύον πάνω απ' όλα εγώ και η δική μου ταυτότητα. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη της ταυτότητάς του, οπότε αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να είναι σεβαστό διότι είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Η ταυτότητα επίσης πρέπει να πούμε ότι στηρίζεται σε μια σειρά από μύθους, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι εθνικοί μύθοι, οι οποίοι χτίζονται βλέποντας με μια ιδεαλιστική ματιά στα γεγονότα του παρελθόντος, έτσι, και προβάλλοντας αξίες και σκέψεις και επιθυμίες ανθρώπων, ιστορικών ή γεγονότων που έχουν συμβεί πάνω στο έθνος ή πάνω στην ομάδα, εν πάση περιπτώσει, με την οποία ταυτίζει ένας άνθρωπος την ταυτότητά του. Όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι γνωστά και είναι λάθος η κριτική η οποία έρχεται από αυτούς οι οποίοι λένε «Α, είναι μύθος, πρέπει να στηριζόμαστε πάνω στην αλήθεια» και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κανένα έθνος, καμία ομάδα η οποία μπορεί να στηριχθεί σε μια ξερή και στεγνή αλήθεια. Πάντοτε δημιουργούνται μύθοι οι οποίοι δίνουν, αιματώνουν τα όνειρα και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα λοιπόν χρειάζεται. Στην περίπτωση βέβαια τη δική μας, πράγματι έχουμε προσφέρει πολλά στην ανθρωπότητα και αν θέλετε το κάνουμε μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και από ιστορικά γεγονότα τα οποία έγιναν, αλλά το κάναμε και μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης της συνεχούς αναζήτησης ταυτότητάς μας, αν θέλετε όμως και με μια αυτοπεποίθηση ότι η ταυτότητα η δική μας δεν σημαίνει ότι απαγορεύει την ύπαρξη άλλων ταυτοτήτων, άλλων λαών ή άλλων ομάδων και ούτε σημαίνει μια επιθετική αντιπαράθεση και ξεκαθαρίσματος, ας το πούμε, ώστε να επιβληθούμε εμείς με κάποιον τρόπο. Όλοι οι πολιτικοί
πολιτισμοί έχουν λόγο ύπαρξης, αν θέλετε με μόνο η εξαίρεση των πολιτισμών οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν στους υπόλοιπους το ίδιο δικαίωμα της ύπαρξης, όπως λέμε. Σύμφωνοι. Και αυτού του είδους η οικουμενικότητα είναι μία από τις αξίες οι οποίες έχει δώσει ο Ελληνισμός. Καταλήγοντας λοιπόν σε αυτή την πρώτη ενότητα της συζήτησής μας, οφείλουμε να παραδεχθούμε όλοι, κύριε Θεοχάρη, και γι' αυτό είστε και εσείς στην εκπομπή μας για να το τονίσετε, ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι δίγλωσσες, τρίγλωσσες ή πολυθρησκευτικές και αυτές παράγουν επίσης αντίστοιχο, θα έλεγα και πιο σύγχρονο, πιο εξωστρεφή, πιο εξωστρεφές πνεύμα πατριωτισμού, και έχουμε για παράδειγμα τον Καναδά, έχουμε την Ελβετία, έχουμε ακόμα αν θέλετε και την σύγχρονη Αγγλία με όλες τις ατέλειές τους, αλλά αν είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι το μονογλωσσικό ή το μονοθρησκευτικό ή το μονοπαραδοσιακό κράτος είναι ο ορισμός της ποιότητας και της αφετηρίας για τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότερο άνθρωποι με κεφαλαίο όταν δεν είναι τόσο αυτό που γεννήθηκαν όσο αυτό που έχουν δεχθεί ότι μπορεί να εξελίξουν στον εαυτό τους ή ακόμα και περισσότερο να επιλέξουν να είναι. Και από αυτή την έννοια θα το γυρίσουμε κατευθείαν στην πολιτική διάσταση, κύριε Θεοχάρη. Δεν νομίζετε ότι υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στην Ελλάδα στη σημερινή κρίση που ζούμε, την καθολική κρίση, ένας κοινός παρονομαστής που ενώνει την εσωστρέφεια από τη μία σε θέματα συνείδησης, εθνικής συνείδησης, μη σεβασμού της διαφορετικότητας, που στηρίζεται επί της ουσίας στην ημιμάθεια, στην άγνοια, ως προϊόν μιας ιστορικοπολιτισμικής συνέχειας, έτσι, τα τελευταία τουλάχιστον 600 χρόνια, που οδήγησε σε αυτό ακριβώς το έλλειμμα της επίγνωσης κτλ. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν έχει κοινό παρονομαστεί με το σημερινό εθνολαϊκισμό που εκφράζεται σε οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή μετάθεση ευθύνης για τα χρέη μας, μετάθεση ευθύνης για το αξιακό έλλειμμα, ότι η σημερινή διακυβέρνηση μιλάει απαξιωτικά για τους θεσμούς τους οποίους όμως τώρα κάθεται και γλύφει προκειμένου να σωθεί κομματικά, ή ακόμα και ο καθεστωτισμός δεν έχει κοινό παρονομαστή με αυτήν τη συνολική σχέση της αυτοαντίληψης με την εσωστρέφεια, με το φόβο, την ημιμάθεια, την ανεπάρκεια και την ιδεολειψία. Είναι προφανές ότι έχει έναν κοινό παρονομαστή, είναι πολλά τα ζητήματα που θέτεται και θέτεται φιλοσοφικά. Για παράδειγμα, υπάρχει πραγματευτεί ο Κώστας ο Αξελός στα ζητήματα της νεωτερικότητας και τη σχέση της χώρας μας με τη νεωτερικότητα και τον μοντερνισμό και κατά πόσον έχει καταφέρει να ξεφύγει από αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος, έτσι ένα ραγιαδισμό και μια έλλειψη αστικοποίησης της κουλτούρας μας. Και δυστυχώς πολλά από αυτά τα προβλήματα βλέπουμε ότι ακόμα τα κουβαλάμε και δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε λύσεις σε αυτά. Μόνο αν πραγματικά δεχτούμε, αγκαλιάσουμε την πραγματικότητα της σημερινή, τον 21ο αιώνα, θα μπορέσουμε σε όλα αυτά τα πεδία, και στο οικονομικό και στο κοινωνικό και στο αξιακό, να παράξουμε και πάλι καινοτομία και να δείξουμε, να ανοίξουμε δρόμους στην ανθρωπότητα. Αλλά πρώτα πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε αυτές τις μάχες οπισθοφυλακής, δικαιολογώντας τα πάντα ως προβλήματα τα οποία μας επιβάλλονται από έξω. Ας πάρουμε το παράδειγμα λοιπόν της δικαιοσύνης, αυτό το απίστευτα τραγελαφικό αλλά ταυτόχρονα και τραγικό, δραματικό γεγονός που εδώ και μέρες η σημερινή διακυβέρνηση στην κορυφή της πυραμίδας, στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, έρχεται όλος τυχαίως συγκυριακά να μιλήσει με τις ανώτερες εκπροσωπήσεις και πρόσωπα της δικαιοσύνης σε όλες τις βαθμίδες. Άκουσον για αναδρομικά, τη στιγμή που τα αναδρομικά έχουν μπει στις καλένδες για εκατομμύρια ανθρώπους, τώρα μιλάει για αναδρομικά, για αυξήσεις, και όλο αυτό, όλο στοιχείο συνδυάζεται με τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τη δικαιοσύνη για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό δεν είναι αντιπατριωτισμός επί της ουσίας? Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να το θέσω απαραίτητα με όρους πατριωτικού σημεί. Νομίζω ότι είναι μια ευθεία συναλλαγή η οποία την βλέπουμε να αυτή τη στιγμή να ξετυλίσσεται μπροστά μας. Η κυβέρνηση από τη μία προσπαθεί να αποδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα με το ζήτημα του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την απόφαση αυτή η οποία θέλει η κυβέρνηση να βγάλει προς
τα γεγονότα νομίζω μιλάνε μόνο τους. Δηλαδή έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να συναντάται με τους Προέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων και να υπόσχεται αυτές τις μισθολογικές αυξήσεις. Να συζητάει με τους Προέδρους για αύξηση του ορίου ηλικίας ενάντια σε κάθε λογική του συντάγματος. Ο Πρόεδρος του ΣΤΕΒ να μας λέει ότι για να δικάζει πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να βγάζει απόφαση καταβολής αναδρομικών όπως αναφέρεται και εσείς στους δικαστές. Και βέβαια να καταλήξουμε να συζητάμε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπε και η κυβερνητική εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα συζητηθούν οι σχέσεις κόμματος κράτους της κυβέρνησης, δηλαδή επισήμως πώς θα αλώσουν καθεστωτικά το κράτος. Νομίζω πάσχουμε σε επίπεδο θεσμικό. Να μην ξεχνάμε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις που παρέδωσαν μια θεσμικά δύναμη δημοκρατία φταίνε ουσιοδός για αυτό το ζήτημα και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια εκμεταλλεύεται αυτή τη θεσμική ανεπάρκεια για να την καταστρατηγήσει ακόμα περισσότερο και να την ισοπεδώσει εντελώς. Άρα συνεχίζουμε σε μια λογική του παρελθόντος η οποία δεν πρόκειται να μας βάλει από κανένα αντίξοδο. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώνοντας τη σημερινή μικρή αυτή παρέμβαση, την πολύ σημαντική παρέμβασή σας, να τονίσω ότι είναι πράγματι για μένα αντιπατριωτικό υπό την έννοια ότι οτιδήποτε καθυστερεί την πορεία ανάδειξης του ελλείμματος αυτογνωσίας, δηλαδή την ανάδειξη του ιστορικοπολιτισμικού ελλείμματος της χώρας στην πορεία προς την αυτογνωσία, δηλαδή στην επίγνωση ότι έχουμε υποχρεώσεις και μετά δικαιώματα σε όλη την κλίμακα της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς, είναι αντιπατριωτικό. Ό,τι δηλαδή την καθυλώνει ακόμα και στα οικονομικά. Και εδώ θέλω την σκέψη σας για να κλείσουμε αυτή τη μικρή παρέμβαση. Δεν είναι επίσης αντιπατριωτικό να ζητάς συνέχεια δανεικά και να ζητάς επίλυση με τη βοήθεια του μεγάλου, ξέρω εγώ, βοηθού της υπερατλαντικής δύναμης, που είναι θεμητή η βοήθεια βέβαια, αλλά να στηρίζεσαι μόνο εκεί και ουσιαστικά να μην κάνεις τις απαραίτητες δημοσιονομικές και άλλες διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο τομέα και στη δημόσια διοίκηση, επί της ουσίας επιτείνοντας την τεράστια παρακμή, το τέλμα της χώρας, άρα της πατρίδας, άρα είναι αντιπατριωτικό. Εδώ θα απαντήσω με ένα αρχαίο ρητό, συναθνά και χειρακίνη. Δηλαδή είναι προφανές ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, ο οποίος είναι ενωμένος πια με τρόπους οι οποίοι ήταν αδιανόητοι στο παρελθόν. Και αυτό ισχύει και για τις πικρές χώρες όπως η δική μας, αλλά και για τις πολύ μεγάλες υπερδυνάμεις που μπορούμε να φανταστούμε. Δεν μπορεί κανένας να τα αντιμετωπίσει μόνος. Λοιπόν, χρειάζονται συμμαχίες, χρειάζονται δράσεις συντονισμένες και βοήθεια, αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη από χώρες οι οποίες βέβαια μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και βέβαια ένα φόρουμ όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατεξοχήν ένα τέτοιο φόρουμ συνεννόησης και αλληλεγγύης. Από την άλλη, δεν έχουν κανένα νόημα όλα αυτά εάν δεν αναγνωρίζει κάθε χώρα την ευθύνη της να βάζει τάξη, όπως είπα προηγουμένως, στα προβλήματα της χώρας της η ίδια. Και μόνο στο όνομα αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να επικαλείται την αλληλεγγύη για να μπορέσει να την βοηθήσουν ώστε να γίνει αυτή η προσπάθεια με έναν τέτοιο τρόπο ο οποίος να είναι κοινωνικά ανεκτός και να μην οδηγεί σε απαράδεκτες κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης. Δεν μπορούμε μόνο με την επίκληση των συνθήκων αυτών να πηγαίνουμε μπροστά, διότι ακόμα και αν τις αποδεχτούν μία φορά ή δύο φορές οι φίλοι μας και οι εταίροι, όπως θα το έκανε οποιοδήποτε για τον αδερφό του ή για τον γείτονά του ο οποίος ζητούσε τη βοήθειά του, μία-δύο φορές θα το κάνεις χωρίς να περιμένεις από τον άλλον να ενδεχομένως να κάνει τα απαραίτητα, αλλά την τρίτη φορά θα απαιτήσεις ότι και αυτός να συμμορφωθεί, διότι δεν μπορεί να βλέπεις να επανέρχεται η προτεραιά κατάσταση, να χάνεται δηλαδή η βοήθεια την οποία δίνεις. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σταθερή σας συμμετοχή, συνεισφορά αρκετές φορές στην προσπάθειά μας για ενίσχυση του ορθού λόγου. Να είστε καλά.